που έπαιξε και προηγούμενη φορά, άρχισε αλλά δεν τα κατάφερε, τραυματίστηκε και δεν αγωνίστηκε στην συνέχεια. Ο Σεμέδο ένα φαλτσάριστο σουτ μαζεύει ο Λόρια. Ένα πρώτο σουτ προς την εστία στο τρίτο λεπτό για τους γηπεδούχους με Γουίλι Σεμέδο. Ο Ζάιρο κάνει την σέντρα για τον Βαλακάρη. Γίνεται μια πρώτη κεφαλιά, ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ένα πέσιμο από τον Ιβάν Τόμετσακ. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Ντάκλας Αουρέλιο, δεν φαίνεται κάτι εδώ. Θα δούμε ξανά σιγά σιγά. Στο μαρκάρισμα τον Αουρέλιο. Προσπαθεί να συγκλίνει. Δίνει και πάλι έξυπνα στον Κορέια. Σεντράρει αυτός, γκολ! Εκπληκτικό Ντέλετιτς. Στο 11ο λεπτό η ανόρθωση είναι αυτή που ανοίγει το σκορ με μια υπέροχη συνεργασία από τα αριστερά του Άρτα και του Κορέια που σέντραρε, ήταν αμαρκάριστος ο Ντέλετιτς και με κεφαλιά νικάει τον Ρούτκο και κάνει το 0-1 στο 11ο λεπτό. Θα δούμε ξανά το γκολ και το πώς προήρθε, πώς δημιουργήθηκε από τον Ουάρτα και τον Κορέι από τα αριστερά στην άψογη συνεργασία. Εξαιρετική σέντρα, κοιτάξτε. Ο Ουάρτα κρατάει και την κατάλληλη στιγμή κάνει την κίνηση ο Κορέια, του τσιμπάει την μπάλα αυτός χωρίς χρονοτρίβη, σεντράρει και ο Ντέλετιτς με άπιαστη κεφαλιά θα γράψει το 0-1 στο 10ο λεπτό για τη μεγάλη κυρία. Αντρέα Σταύρου, είμαι κοντά σου για τις αντιδράσεις των προπονητών κάτω. Πολύ όμορφο το γκολ. Κατέβασε στον Ντάκλας Αουρέλιο. Σεμέδο κάνει την προσποίηση και το σούτ είναι άστοχο, πάρα πολύ άστοχο. Κατοχή για την ανόρθωση. Πέρασε η μπάλα, διώχνει ο Ντέλετιτς, πέναρτη, σφυρίζει ο Αντωνίου στο 16ο λεπτό. Αυτός ήταν που έπεσε κάτω, για να δούμε στο φάουλ του Πάντσιον. Ήταν ο Χους Μπάουερ κοντά του, έπεσε ο Πάνιτς. Δεν βγάζουμε άκρη από εδώ, δεν φαίνεται κάτι. Όλα έτοιμα για το πέναρτι, απέναντι στο Λόρια, Βαλακάρι και ισοφαρίζει Πάφος 1-1 με τον πρώτο του σκόρερ που φτάνει στα 9 τέρματα. Έξαλα πανηγύρια στην κεντρική εξέδρα του Στέλιος Κυριακίδης. Η Πάφος ισοφαρίζει. Αντίδραση και του Αραγιούρη. Στο 19ο λεπτό έρχεται η ισοφάριση από τα 11 βήματα και το εύστοχο χτύπημα απέναντι από τον Όνι Βαλακάρη. Ξανά να δούμε τη φάση όπου κερδίθηκε το πέναλτι και το σφύριξε ο Μενέλαος Αντωνίου. Αν έγινε κάτι, θα έγινε κάτω χαμηλά, το οποίο δεν βλέπουμε εμείς και ήταν κοντά ο διαιτητής και το είδε και το σφύριξε. Οι γηπεδούχοι φάνηκε να... Άλλο ένα δυνατό φαουλ τώρα εδώ και νέες διαμαρτυρίες. Ο Βαλακάρη που βρήκε πολύ άσχημα, βλέπετε εδώ στο πρόσωπο των Βερχόβετς. Ο Μπάιρις που για κάποιο άλλο λόγο κόκκινη την έδειξε στον Βαλακάρη. Για διαμαρτυρίες ο Μπάιρις, κόκκινη στο Βαλακάρη απευθείας για το φάουλ. Και άλλη κόκκινη στον... Είναι ο Σάσα Κάιτζερ. Ο Ντόμινικ Μοχόροβιτς, ο βοηθός του σήμερα. Για τον Ιωάννου. Ιωάννου κάνει την παλιά για τον Ντέλετιτς. Έκανε το κοντρόλ, κάνει και το πλασέ, έρχεται η μπάλα στον Οβότνη, γλίστρισε, δεν βρήκε μπάλα. Κρατάει κάτω χαμηλά το αριστερό του πόδι. Εκτελείται τώρα το κόρνερ, γίνεται η κεφαλιά, μαζεύει η Ολόρια. Σωστά τοποθετημένο στο 33ο λεπτό. Πάσα στο Βερχόβετς, γρήγορα διαγώνια στον Ουάρτα. Έχει μπροστά του τον Πάιριτς. Ουάρτα θα κάνει το πλασέ μόλις έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. 36ο λεπτό για την ανόρθωση.
πρέπει να βρει και κάπου η μπάλα, ίσως τον Ρούτκο και κόρνερ. Δεύτερο για την ανόρθωση. Ξανά η κίνηση από τον Ουάρτα. Στον Μπάιριτζα χτύπησε η μπάλα, ναι, και άλλαξε πορεία. Κάνει την σέντρα, διώχνει ο Μπάιριτζ. Έρχεται ο Κορέια. Με το δεξί το σούτ μόλις έξω. Στο 43ο λεπτό. Πολύ δυνατό σούτ από τον Άντερσον Κορέια, μόλις έξω. Βερχόβετς. Ανοίγει δεξιά στον Αμπαρτσουμιάν. Πάει να το μαρκάρει ο Σεμέδο. Αμπαρτσουμιάν σεντράρει μπάλα στον Ρούτκο. Αριστερά ο Άντερσον Κορέια σεντράρει. Κεφαλιά ο Νοβότνη ξυστή. Κεφαλιά έξω. Έτοιμος για σέντρα. Κάνει πάσα τελικά. Ο Χουσμπάουερ δεν βρήκε καλά την μπάρα. Ο Φουρ στον Πάντσον. Ο Πάνιτς για τον Ζάιρο. Το σούτ άστοχο στο 56ο λεπτό. Μια ευκαιρία για την ΠΑΦ. Βερχόβετς. Αμπαρτσουμιάν σεντράρι. Κεφαλιά από τον Ουάρτα στο Χ. 57ο λεπτό. Ουάρτα και πάλι για τον Κορέια. Έτοιμος αυτός για σέντρα. Την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Αμπαρτσουμιάν αστοχή. Στο 58ο λεπτό. Αυτή είναι πολύ καλή στιγμή για την ανόρθωση. Πάμε για τη συνέχεια. Φουρ. 5 με 8 τελικές προσπάθειες. Φουρ. Άλλη μία για την ΠΑΦΟ. Δύσκολα ο Λόρια. Στο ίδιο λεπτό με την κεφαλιά του Αμπαρτσουμιάν. 59ο λεπτό. Ευκαιρία και για τους γηπεδούχους με φουρ. Ιωάννου κατεβάζει και δίνει και πάλι στον Πόποβιτς. Ο Ζάιρο μαρκάρει εκεί. Ιωάννου σεντράρει με το αριστερό. Διώχνει ο Ρούτκο. Ευκαιρία για την ανόρθωση έξω. Νέο κόρνερ στο 62ο λεπτό. Πολύ καλή στιγμή και πάλι για την ανόρθωση. Βρήκε σε αμυντικό η μπάλα και πήγε έξω. Ξανά η προσπάθεια από τον Αραγιούρη. Να δούμε τον Φουρ που κάνει την σέντρα. Περνάει μπάλα από τον Ζάιρο που δεν βρήκε την μπάλα. Ο Ρούτκο με το ένα χέρι διώχνει. Ο Χουσμπάουερ το σούτ, ενώ ήταν πάρα πολύ μπροστά του, μαζεύει ο Ρούτκο και θέλει να παίξει γρήγορα μπροστά. Βλέπω Αβραάμ να κάνει ζέστα μάτω. Σε διακόψω, ο Πάνιτς κάνει το σούτ, η μπάλα έξω και συνεχίζει σαντρέα. Έτοιμος αυτός για σέντρα, θα περάσει μπάλα. Απ' την απόκρουση ο Χουσμπάουερ δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Σε μέδο, πέσιμο Ουάρτα, διαμαρτυρίες. Πάει στον διαιτητή ο Ουάρτα. Γι' αυτό το μαρκάρισμα του Κβίτα που ανέβηκε ψηλά. Είχε το αριστερό χέρι στο πρόσωπο του Ουάρτα, βλέπετε. Ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής και έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Προσπάθεια για σούτ από τον Κορέια, ο Αβραάμ ρίχνει κάτω τον Ζάιρο και πέφτουν όλοι πάνω στο διαιτητή. Ο Αβραάμ έκανε αυτό το τράβημα στην φανέλα για διαμαρτυρίες ο Ταλής και κίτρινη και στον Αβραάμ. Το παραντιδαμένο τράβημα στη φανέλα του Ζάιρο από τον Αβραάμ. Κίτρινη κάρτα, κίτρινη και στον Ταλής για διαμαρτυρίες. Σε μια φάση όπου ζήτησαν απευθείας κόκκινη στον Αντρέα Αβραάμ, γιατί θεώρησαν ότι ο Ζάιρο θα έφευγε με προϋποθέσεις, απλά θεώρησαν ότι θα έφευγε και εντελώς μόνος. Ουάρτα για τον Νοβότνη που έφυγε από κανονική θέση. Ο Νοβότνη το σούτ άστοχο, ενώ πάνω και το Σημεάκι. Ίσως και στην ίδια ευθεία εδώ, όπως είδα. Να κάτσουμε να κάνουμε υπολογισμούς, αλλά ήταν άστοχος ο Νοβότνη. Πόποβιτς. Γίνεται σούτ. Κόρνερ. Όχι. Κατοχή για ΠΑΦΟ.